πρόγραμμα ηλεκτρολογικό μάθημα 2. Στο μάθημα αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία μικρή ηλεκτρική διανομή, η οποία αποτελείται από 5 ηλεκτρικούς πίνακες και κάλλιστα θα μπορούσε να είναι η διανομή σε μία σχετικά μικρή μεζονέτα. Ξεκινάμε λοιπόν με την φόρμα ηλεκτρική πίνακες, την ρυθμίζουμε όπως μας βολεύει στην οθόνη μας και βλέπουμε ότι η ηλεκτρική διανομή είναι άδεια. Με δεξί κλικ και επιλογή νέο, η ηλεκτρική διανομή αποκτά έναν ηλεκτρικό πίνακα που το πρόγραμμα τον ονόμασε πίνακα νούμερο 1. Τον μετονομάζω σε γενικό πίνακα. Βλέπουμε ότι ο γενικός πίνακας έχει αποκτήσει μια σειρά από ιδιότητες, είναι οι default τιμές που έχει δώσει το πρόγραμμα και συγχρόνως έχει αποκτήσει και μια default άφιξη, αλλά αυτά θα τα δούμε σε επόμενο μάθημα. Κάνω κλικ στο δέντρο διανομής έτσι ώστε να μπορώ να χειριστώ την διανομή μου σε μορφή δέντρου. Στη συνέχεια θέλω ο γενικός πίνακας να αποκτήσει τρεις υποπίνακες. Άρα λοιπόν κάνω δεξί κλικ στο γενικό πίνακα και επιλέγω νέο. Αποκτά λοιπόν έναν υποπίνακα με το όνομα πίνακας νούμερο 1, τον μετονομάζω σε πφ1 και με τον ίδιο τρόπο θα ορίσω άλλους δύο υποπίνακες και θα τους μετονομάσω σε πφ2 και πφ3 αντίστοιχα. Τώρα θέλω να δημιουργήσω έναν πίνακα, ας πούμε ο πίνακας του φύλακα, ο οποίος θα παίρνει από τον πίνακα φωτισμού του ισογείου, από τον πίνακα πφ1. Έρχομαι λοιπόν στον πίνακα πφ1 και κάνω δεξί κλικ και λέω πάλι νέο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάτω από τον πίνακα πφ1 προσθέθηκε ο πίνακας νούμερο 1, τον οποίον πάλι μετονομάζω σε πίνακα του φύλακα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρακτικά έχουμε τελειώσει με το χτίσιμο της ηλεκτρικής διανομής. Αποτελείται από 1, 2, 3, 4, 5 ηλεκτρικούς πίνακες. Εάν κάποια στιγμή μετανιώσω και αποφασίσω ο πίνακας του φύλακα να μην παίρνει από τον πίνακα Φ1 αλλά από τον πίνακα Φ2, τότε έρχομαι στον πίνακα Φ1 με πατημένο το Shift στο πληκτρολόγιο. Αρχίζω λοιπόν και μετακινώ τον πίνακα του φύλακα και τον κάνω υποπίνακα του πφ3. Ή εάν θέλω να επαναφέρω πάλι με τον ίδιο τρόπο, Shift και αρχίζω και μετακινώ το πίνακα του φύλακα με πατημένο πάντοτε όμως το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και ο πίνακας του φύλακα επανέρχεται σαν υποπίνακας του πφ1. Εάν κάνω κλικ στην ηλεκτρική διανομή, βλέπω τους 5 ηλεκτρικούς πίνακες που έχω σχεδιάσει σε μορφή λογιστικού φύλου.